Τώρα τα ωφέλη για αυτούς που θα φτιάξουν την εταιρεία. Εντάξει, ποια είναι. Οι ξενοδόχοι θα μειώσουν δραστικά το κόστος κράτησης και θα δεκαπλασιάσουν τα εισοδήματά τους. Απλά πράγματα. Οι εστιατόρες θα πάνε 400% πάνω λόγω της επέκτασης της τουριστικής κίνησης. Και μόνο. Εντάξει, δεν μιλάω για το πόσα λεφτά μετέχουν στην επιχείρηση στα πάνω. Οι επιχειρήσεις real estate και κατασκευών θα ανοίξουν τεράστιες καινούργιες αγορές που μέχρι τώρα δεν τις έκανα. Θα έχετε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα το οποίο θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά όπως θέλετε. Δηλαδή, οποιαδήποτε σκέψη και ιδέα που έχετε μπορεί να εφαρμοστεί μέσα. Είναι ένα πολυεργαλείο, ένα πασπαρτού το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε οτιδήποτε. Στη στιγμή που έχετε ένα e-wallet, ένα loyalty πρόγραμμα, ένα fund και αυτή την πλατφόρμα, όλα είναι δυνατά. Ένα από αυτά τα οποία είπα πριν και πρέπει να το επισημάνω ξανά είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μπορείτε να επηρεάσετε την οικονομική συμπεριφορά των πελατών σας. Εντάξει, η αξία της αυτής της εταιρείας, την οποιαδήποτε συζητάμε τώρα για να φτιάξετε, θα πάει στα ύψη. Γιατί η αξία της μετοχής της, εντάξει, δεν είναι πόσο είναι ο τζίρος σας ή πόσα είναι τα κέρδη σας, έχει να κάνει με το πόσους έχετε πελάτες. Εντάξει. Ένας απλό λογαριασμός που έκανα έτσι, δεν έλεγα και κάποιος να το πάλι ποτέ, που λέγαμε στο πακέτο από τα τσιγάρα, εντάξει, μου έδωσε 3.000% απόδοση τις μετοχές. Πόσοι δεν είναι καλοί στα μαθηματικά να το εξηγήσω σαν νούμερο. Οι αρχικοί επιχειρηματίες εδώ πέρα, όσοι μετέχουν σε αυτό το φαν, επειδή θα είναι η αρχή των όλων, έχουμε πολλές σκέψεις εμείς με τα τράπεζα. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί, γιατί ένας από τους τρόπους με τους οποίους εργαζόμαστε είναι, όχι συνεταιριζόμαστε, αλλά γινόμαστε partners, δουλεύουμε μαζί. Όταν βγάζετε λεφτά, βγάζουμε κι εμείς. Δεν δουλεύουμε, δεν έχετε σε εμάς όπως είναι οι τράπεζες και σου λέει τόσο χρεώνεται αυτή την υπηρεσία. Όχι. Θα σας το ετοιμάσουμε, θα το τρέξετε. Βγάλατε, θα πάρουμε κι εμείς. Δεν βγάλατε, δεν παίρνουμε. Έτσι δουλεύουμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά project. Αυτό είναι ένα. Τα οποία μπορούν να έρθουν εδώ. Όσοι λοιπόν θα είστε αρχικοί μέτοχοι, θα μπορείτε να είστε μέτοχοι και εκεί. Οι μελλοντικοί μέτοχοι δεν θα μπορούν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε από μετοχικά κεφάλαια και όλα αυτά, αλλά αυτό λέγεται safes. Είναι, μπορεί να πάρεις ένα contract το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να επενδύσεις σε χαμηλή τιμή σε καινούργιες επιχειρήσεις που γίνονται στο μέλλον ή στην αναχρηματοδότηση αυτής της ίδιας επιχείρησης. Έχοντας τους πελάτες, το 1,3 εκατομμύρια πελάτες στα βιβλία σας, εντάξει, μπορείτε να εξασφαλίσετε κεφάλαια από το εξωτερικό ή και από το εσωτερικό. Γιατί από εκεί έρχονται τα κεφάλαια, δεν έχει να κάνει με το πόσο τζίρους κάνεις. Σημαίνει τι, ότι όσοι θέλετε να κάνετε τις επιχειρήσεις σας να μπορούν να δουλέψουν το χειμώνα, να βρείτε τα κεφάλαια για να το κάνετε. Το οικοσύστημά σας έχει περισσότερα λεφτά από ό,τι έχει η τράπεζα με την οποία δουλεύετε. Σας το λέω εγώ. Γιατί η τράπεζα παίρνει τα δικά σας τα λεφτά για να το ζητάει. Δεν τα βρίσκει, δεν σκάφει ένα πράγμα, ούτε εκτυπώνει. Εντάξει, τα δικά σας τα λεφτά σας δίνει δάνειο. Και φυσικά οι δυνατότητες, επειδή δεν είναι μόνο για αυτόν τον τόπο, αλλά για παντού, δίνει κάθε έναν από εσάς τη δυνατότητα να επεκταθεί αλλού, εκτός Ελλάδος, σε άλλη περιοχή, οπουδήποτε. Να μετέχει σε επιχειρήσεις, να κάνει ανταλλαγή από τις μετοχές που έχει. Χίλια δύο πράγματα. Είναι, άμα κάνετε σημειώσεις ή κρατήστε και με κάνετε ερωτήσεις, μπορώ να σας εξηγήσω για το καθένα τι εννοώ, δεν θέλω να μακρηγορήσω πέραν του απαιτούμενου. Τέλος πάντων, για να κλείσω. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Το ίδιο και τα προσδοκόμενα κέρδη. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το πιστεύετε, αλλά εάν μου δώσετε το OK και κάτσω και κάνω το επιχειρηματικό πλάνο, γιατί χωρίς το OK σας δεν πρόκειται να το κάνω, θα καταλάβετε. Μπορείτε να το μελετήσετε. Το 1985.
ήμουν από τους λίγους προγραμματιστές που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη. Με φωνάζουν μια μέρα που είχα μια εταιρεία και έφτιαχνα στατικά, στατικές μελέτες για τους υπόλοιπους μηχανικούς της Θεσσαλονίκης. Με φωνάζουν λοιπόν από την... ένας φίλος από την εξυντήρηση που δούλευα από την NCR συγκεκριμένα και μου λέει: έχω έναν φίλο από τη Μοτορόλα, ήρθε εδώ στην Ελλάδα και θέλει να συμμιλήσει. Να βρεθούμε. Πήγα εκεί πέρα, δεν ξέρω πότε, πέραν την Αγία Σοφία, είχε ένα καφενείο, μια κόκκινη οικοδομή στη γωνία. Καθόμαστε που λες και μου λέει ο άνθρωπος: κοίταξε, ψάξαμε, είδαμε ποιος είσαι, επιχειρηματίας είσαι, ξέρουμε τι είσαι. Ναι, θέλουμε να σου δώσουμε την αντιπροσωπεία για τα κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα. Μιλάμε τις αρχές του 80. Λέω: δώστε μου 48, θα το σκεφτώ. Το σκέφτηκα και είπα όχι. Ξέρετε σε ποιον πήγαν μετά? Στον Γερμανό. Λοιπόν, πάντα όταν υπάρχουν καινούργιες τεχνολογίες και καινούργια πράγματα, πάντα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ορκίστηκα να μην ξανακάνω πιο λάθος. Αν βλέπω μια ευκαιρία την αρπάζω, την αφήνω. Δεν έχει σημασία αν θα μου βγει ή όχι, αλλά θα τη δοκιμάσω. Εντάξει. Τότε δεν είχα αυτές τις ιδέες, ήμουν πολύ νέος. Αυτό έχει να κάνει και με αυτή την ιδέα. Εδώ μιλάμε τώρα για πολλά. Πριν συζητούσαμε και έλεγα στον Χρήστο μου φέρω. Του είπα, άμα δεν θες να βγάλεις πολλά, είσαι στο λάθος μέρος. Εγώ είμαι τραπεζίτης, δεν μιλάω για να βγάλω 10.000, 20.000, 100 χρόνια ή 50. Ή 100. Μιλάμε για πολλά. Και έτσι χαριτολογώντας, το καλό στην όλη ιστορία είναι ότι ακόμη και αν δεν ξέρετε πώς να τα χειριστείτε τα λεφτά που θα βγάλετε, εδώ είμαστε εμείς να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μπράβο. Μας καταστρέψετε. Συμπίστευτε εδώ και να δείτε 2 μήνες και θα είμαστε 10.